Στο επίκεντρο τη συνάντηση του Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη με του κτηνοτρόφου από όλη την Ελλάδα, βρέθηκαν οι τιμέ του εγωπρόβιου γάλακτο και το θέμα των ελέγχων εισαγόμενων ζωικών και άλλων προϊόντων. Με του κτηνοτρόφου να επιμένουν ότι είναι θέμα επιβίωση για τον κλάδο. Ενώ ο Υπουργό ανακοίνωσε ότι τι επόμενε ημέρε θα μπουν στου λογαριασμού κτηνοτρόφων ορεινών, μειονεκτικών και νησοτικών περιοχών οι κρατικέ ενισχύσει δεμήνυμη. Τονίσει το ιδιαίτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τι τιμέ και έγινε εκτενέστερη συζήτηση και για τις τιμές και για τα πρόστιμα. Από πλευρά Υπουργείου τονίστηκε για ακόμα μια φορά, γιατί είχε προϋποηθεί τον προηγούμενο καιρό, ε, ότι θα δοθεί de minimis, ε, όπως ε, ανακοίνωσαν θα δοθεί μόνο σε μέρος των κτηνοτρόφων, σε αυτούς που είναι μόνο σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Και εδώ είναι η μεγάλη μας ένσταση, γιατί... Όσον αφορά με το γάλα, πάθαν όλοι ζημιά. Δεν πάθαν μόνο αυτοί που είναι σε ορεινέ μειονεκτικέ περιοχέ. Όλοι οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται να πάρουν αυτά που είναι. Βέβαια, εδώ να τονίσουμε ότι τα λεφτά είναι λίγα, αν δεν δίνονταν σε όλους και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα γιατί τη χασούρα που έχουμε πάθει από την πτώση των τιμών δεν την έχει να την καλύψει ούτε στο 1 εκατοστό των τιμήνιων που είναι να πάρουμε. Οι κτηνοτρόφοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι και από τις ανακοινώσεις του Υπουργού πως βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση η υπουργική απόφαση για το γάλα σύμφωνα με την οποία αυστηροποιούνται οι ποινές για τις γαλακτοβιομηχανίες. Η οποία θα αυξάνει τα πρόστιμα τα οποία θα δίνονται στι γαλακτοβιομηχανίε οι οποίε παρανομούν, τα οποία φτάνουν μέχρι και κλείσιμο ε, γαλακτοβιομηχανιών σε συνεχόμενα παραπτώματα. Είναι κάτι που το θέλαμε κι εμεί. Ο υγιή γαλακτοβιομήχανο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αυτοί όμω οι οποίοι κάνουν παρανομίε, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα.